Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Νίκο, για την εισαγωγή. Χαιρετίζω τη συμπρόεδρό σου, την κυρία Χατζηγελάκη. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Brittany για αυτή την πρόσκληση και επίσης τους συνεργάτες τους, μεταξύ των οποίων την κυρία Ψαλτοπούλου, η οποία βοήθησε πάρα πολύ στην οργάνωση. Την ευχαριστώ προσωπικά. Και μάλιστα το ευχαριστώ έχει και μια άλλη διάσταση, το δικό μου ευχαριστώ. Γιατί ενώ για τον COVID και για την πανδημία μιλάμε και μιλάμε για τις επιπτώσεις όσον αφορά το διαβήτη, την παχυσαρκία, ουσιαστικά είναι από τις λίγες ευκαιρίες που δίνεται η δυνατότητα να μιλήσουμε και για τον COVID όσον αφορά την υπόλοιπη ενδοκρινολογία. Και ο τίτλος της δικής μου ομιλίας είναι να εστιάσω στα επινεφρίδια και στην κορτιζονοθεραπεία. Αλλά βλέποντας, ξέρουμε το μηχανισμό που δρά ο ιός, αυτό που θα ήθελα να κάνω σαφές είναι ότι εκτός από το πάγκρεας, αυτή η υποδοχή, η ACE2 και η προτεάση, από ό,τι βλέπετε, βρίσκεται σε πολλαπλά ενδοκρινικά όργανα. Άρα βρίσκεται στον υποθάλαμο, βρίσκονται στον υποθάλαμο, στην υπόφυση, στο θυροειδή, στο αντρικό και γεννητικά όργανα και στο επινεφρίδιο. Και μάλιστα στο επινεφρίδιο αυτή η υποδοχή βρίσκονται στη στυλιδωτή και στη δικτυωτή ζώνη που παράγεται η κορτιζόλη και τα επινεφριδιακά ανδρογόνα και όχι στη σπυροειδή ζώνη όπου παράγεται στη σπυροειδή ζώνη που παράγεται η αλδοστερόνη. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι ο ιός, έτσι θεωρητικά και μέχρι τώρα βλέποντας αυτή την κατανομή των υποδοχέων, κάλλιστα εφόσον έχει υποδοχής, έχει και την προτεάση, θα μπορούσε να εισβάλλει σε όλα τα ενδοκρινικά όργανα και να έχουμε μια αντίστοιχη παθολογία. Ωστόσο, λέγοντας επινεφρίδιο, αμέσως έρχεται στο μυαλό μας ότι είναι το όργανο εκείνο το οποίο είναι το πρώτο που θα συμμετέχει στην αντιμετώπιση του στρες. Λίμωξη σημαίνει στρες, άρα το επινεφρίδιο έχει σημαντική θέση. Τι κάνει λοιπόν το επινεφρίδιο όταν έχουμε τη λίμωξη με COVID και μάλιστα πολύ νωρίς από το πρώτο στάδιο που μπορεί να είναι και ασυμπτωματική. Βγάζει αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης. Αυτά τα αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης, όσο προχωράει η νόσος, φαίνεται ότι είναι ακόμη μεγαλύτερα σε εκείνους που έχουν μια βαριά νόσο σε σύγκριση με εκείνους που έχουν ηπιότερη νόσο. Και μάλιστα αυτά τα αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης έχουν συσχετιστεί με αυξημένη θνητότητα. Να μια πρώτη αντίδραση του επινεφριδίου στη λίμωξη. Στη δεύτερη, μια άλλη πάρα πολύ σημαντική παρατήρηση, η οποία έγινε από τον κύριο Σφικάκη, από την κλινική του κυρίου Σφικάκη, από έμπλητους ενδοκρινολόγους και άλλους συναδέλφους, είναι το εξής. Στην λίμωξη με COVID δεν διατηρείται ο κυρκάδιος ρυθμός, κάτι το οποίο η κατάργηση του κυρκάδιου ρυθμού είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι συνοδεύεται από αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα. Και πώς το είδαν αυτό? Μέτρησαν την κορτιζόλη Σιέλου. Και ενώ κανονικά η κορτιζόλη Σιέλου το πρωί, το απόγευμα, το βράδυ έπρεπε να πέφτει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, βλέπουμε ότι η κορτιζόλη Σιέλου παραμένει αυξημένη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και μάλιστα έχει και μία συσχέτιση με τη βαρύτητα της νόσου. Και αυτό απέδειξαν ότι έχει να κάνει με την ιντερλευκίνη 6, γιατί αυτή είναι μια ιντερλευκίνη η οποία στην ουσία αντικαθιστά την ACTH, παίρνει τον πρώτο ρόλο, παίρνει το ρόλο της ACTH, μαστιγώνει το επινεφρίδιο, βγαίνει κορτιζόλη με αποτέλεσμα την κατάργηση του κυρκάδιου ρυθμού. Όμως αυτά συμβαίνουν στην αρχή της νόσου, γιατί στην ουσία όπως κάθε χρόνια νόσος, παρουσιάζει αυτό που λέμε σύνδρομο σχετικής ανεπάρκειας, σχετικής επινεφρυδιακής ανεπάρκειας. Όλοι οι χρονίως πάσχοντες ασθενείς έχουν χαμηλά επίπεδα κορτιζόλης, είτε σε βασικά επίπεδα ή όταν τα διαγείρουμε. Και αυτά τα χαμηλά επίπεδα ουσιαστικά είναι αποτέλεσμα του ότι σε μια χρόνια, σε ένα βαρέως πάσχοντα, ουσιαστικά ούτε η κορτιζόλη βγαίνει επαρκώς, ούτε οι δεσμευτικές σφαιρίνες είναι επαρκής για να τη μεταφέρουν και υπάρχει αντίσταση στο επίπεδο των υποδοχέων. Άρα, όπως σε όλα τα χρόνια τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς, έτσι και στους ασθενείς με COVID, συναντάμε το ίδιο σύνδρομο. Με τη μόνη διαφορά ότι η βιβλιογραφία περιγράφει αυτό το σύνδρομο ακόμα δρυμύτερο. Άρα, οι ασθενείς έχουν μεγάλη ανεπάρκεια της κορτιζόλης. Και εκεί
Έρχεται η θεραπεία που γίνεται με γλυκοκορτικοειδή προκειμένου να διορθωθεί αφενός το έλλειμμα και αφετέρου τα γλυκοκορτικοειδή έχουν σχέση. Η κορτιζονοθεραπεία λοιπόν σε αυτούς τους ασθενείς έχει θέση γιατί όσο γνωρίζουμε όλοι τα γλυκοκορτικοειδή έχουν ισχυρή ανοσοτροποποιητική και αντιφλεγμονώδη δράση. Αυτή η θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή ξεκινάει από τη στιγμή που οι άρρωστοι χρειάζονται οξυγόνο ή από τη στιγμή που τη στιγμή που οι άρρωστοι διασωληνώνονται. Μιλάμε για μεγάλες δόσεις κορτιζόνης η οποία χρησιμοποιείται και φαίνεται ότι αυτή η θεραπεία με η κορτιζονοθεραπεία κατά τη διάρκεια νόσησης μειώνει τη θνητότητα σε αυτούς τους ασθενείς, όπως επίσης καλυτερεύει την έκβαση αυτών των ασθενών. Δεν υπάρχουν πολλές μελέτες, αλλά αυτό είναι η κοινή κατάληξη όλων. Δεν έχει σημασία ποια κορτιζόνη χρησιμοποιούμε, αν θα χρησιμοποιήσουμε τη δεξαμεθαζόνη που κυρίως χρησιμοποιείται, υδροκορτιζόνη, μέθυλη ή πρεδνιζολόνη. Αλλά η καλυτέρευση, η βελτίωση της θνητότητας με όλα τα είδη της κορτιζονοθεραπείας είναι σημαντική. Ωστόσο, σε αυτή τη φάση θα πρέπει να προσέχουμε το εξής. Χρησιμοποιούμε γλυκοκορτικοειδή σε ψηλές δόσεις. Τα γλυκοκορτικοειδή, εκτός από τις ωφέλιμες δράσεις, έχουν και ανεπιθύμητες μεταβολικές εκδηλώσεις, τις οποίες θα πρέπει να έχουμε κατά νου. Είτε αυτό λέγεται υπέρταση, είτε λέγεται σαχαρώδη διαβήτης, είτε λέγεται έπαχυσαρκία. Αυτό είναι όμως το λιγότερο. Κάτι που πρέπει να προσέχουμε είναι ότι δίνουμε την κορτιζόνη μαζί με αντιϊκά φάρμακα. Και έτσι, αυτά τα αντιϊκά φάρμακα μειώνουν το μεταβολισμό, την απέκρυση της κορτιζόνης, των κορτικοειδών, με αποτέλεσμα να έχουμε αυξημένη διαθεσιμότητα των γλυκοκορτικοειδών. Πολύ περισσότερα γλυκοκορτικοειδή, λοιπόν, και μεγαλύτερη πιθανότητα ανεπιθύμητων ενεργειών από αυτό. Απ' την άλλη μεριά, και τα γλυκοκορτικοειδή επηρεάζουν τον μεταβολισμό των αντιϊκών φαρμάκων, με αποτέλεσμα μπορεί η αποτελεσματικότητα να είναι επηρεασμένη. Ένα κύριο όμως πρόβλημα που έχουμε με τα γλυκοκορτικοειδή είναι ότι κάνουν αναστολή του ενδογενούς άξονα υποθάλαμος υπόφυση επινεφρίδια και δεν ξέρουμε στους ασθενείς με COVID πώς θα πρέπει να κάνουμε τη σταδιακή απόσυρση των γλυκοκορτικοειδών για να αποφύγουμε την κρίση της οξείας επινεφρυδιακής ανεπάρκειας. Και στα επινεφρίδια και στον υποθάλαμο υπόφυση υπάρχουν οι υποδοχή σε ACE2, υπάρχει η προτεάση, άρα κάλλιστα θα μπορούσαμε να έχουμε μια οξία εισβολή είτε σε επίπεδο επινεφρυδίου με αποτέλεσμα πρωτοπαθή επινεφρυδιακή ανεπάρκεια, είτε σε επίπεδο υποθαλάμου υπόφυσης με αποτέλεσμα δεύτερο παθή επινεφρυδιακή ανεπάρκεια. Οι ασθενείς με COVID κάνουν επινεφρυδιακή ανεπάρκεια. Θέλετε γιατί επινέμεται το επινεφρίδιο και ο υποθάλαμος. Θέλετε γιατί ένα κομμάτι του ιού μοιάζει με την ACTH και έτσι γίνεται μια δημιουργία, λειτουργεί σαν αντιγόνο και έχουμε μια ανοσία έναντι της ACTH. Θέλετε γιατί υπάρχει μια δυσκολία στην αποχέτηση, στην παροχέτηση του αίματος. Έχουν πλούσια αιμάτωση τα επινεφρίδια, τα οποία δεν μπορούν να δώσουν το αίμα πίσω στις φλέβες. Με αποτέλεσμα γίνεται συσσώρευση. Θέλετε γιατί υπάρχει αυτή η ισχυρή φλεγμονή που κάνει δευτεροπαθή επινεφρυδιακή ανεπάρκεια. Γιατί είναι συχνό να έχουμε μια ισχυμία του επινεφρυδίου ή μια αιμορραγία του επινεφρυδίου ή στα πλαίσια του αντιφωσφολιπιδεμικού συνδρόμου. Άρα λοιπόν είναι γεγονός ότι υπάρχει επινεφρυδιακή ανεπάρκεια από τα λίγα δεδομένα που έχουμε και πρωτοπαθής σε επίπεδο επινεφρυδίου και δευτεροπαθής σε ασθενείς με COVID. Αυτό το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι όταν μελετήθηκαν οι ασθενείς με επινεφρυδιακή ανεπάρκεια γνωστή που νόσησαν, αυτό που είδαν είναι ότι οι εκδηλώσεις δεν είναι πολύ διαφοροποιημένες. Δηλαδή, οι ασθενείς αυτοί παρόμοιοι με πρωτοπαθή, με δευτεροπαθή ανεπάρκεια ή και αυτοί που δεν είχαν ανεπάρκεια έχουν παρόμοια συμπτώματα από τη λίμωξη COVID. Αυτό εξηγείται με το γεγονός ότι οι ασθενείς με επινεφρυδιακή ανεπάρκεια είναι πολύ καλά δασκαλεμένοι ασθενείς, διότι έχουν πάρει τις οδηγίες τους, ξέρουν πώς θα αντιμετωπίσουν την οποιαδήποτε λίμωξη, το οποιοδήποτε στρες και ως εκ τούτου είναι πιο προσεκτικοί. Όμως, πρωτοπαθή επινεφρυδιακή ανεπάρκεια μπορεί να έχουμε μόνη της, σποραδικά, μπορεί όμως να έχουμε στα πλαίσια του συνδρόμου πολλαπλής ενδοκρινικής αυτοανοσίας. Αυτό λοιπόν που φαίνεται είναι η επινεφρυδιακή ανεπάρκεια
δεν χειροτερεύει όταν υπάρχει λοιμοξικόβη σε σχέση με τους ανθρώπους χωρίς επινευριακή ανεπάρκεια. Όταν όμως είναι μέρος ενός αυτοάνωσου πολυαδενικού συνδρόμου, ο COVID πυροδοτεί την εμφάνιση άλλων αυτοάνωσων νοσημάτων. Και όταν πυροδοτούνται και άλλα αυτοάνωσα νοσήματα ή όταν η επινευρηδιακή ανεπάρκεια είναι μέσα στα πλαίσια του APS συνδρόμου, είναι βαρύτερη, έχει βαρύτερες εκδηλώσεις και διαφορετική έκφαση σε σχέση με την σποραδική επινευρηδιακή ανεπάρκεια. Είτε έτσι είτε αλλιώς, στην επινευρηδιακή ανεπάρκεια η διαφοροποίηση είναι ότι εμείς ήδη από το στάδιο που είμαστε ασυμπτωματικοί, από το πρώτο στάδιο της λίμωξης θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη δόση υδροκορτιζόνης. Αν δίνουμε γύρω στα 30 μιλιγκράμμ σε έναν άνθρωπο με επινευριδιακή ανεπάρκεια, εδώ μιλάμε για μεγάλες ποσότητες, 20-60 μιλιγκράμμ ανά εξάωρο, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή τη διαταραχή του μεταβολισμού. Και βέβαια, όταν προχωράμε και υπάρχει η εγκατάσταση της πνευμονίας, όταν υπάρχει το σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας, στο νοσοκομείο χρησιμοποιείται η παρεντερική χορήγηση κορτιζόνης σε πολύ μεγαλύτερες δόσεις από ό,τι στην επινευριδιακή ανεπάρκεια. Αλλά, από την άλλη μεριά, υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι έχουν υπερκορτιζολεμία, είτε γιατί έχουν ένα αδένωμα στα επινεφρίδια, είτε γιατί η υπόφυση έχει ένα αδένωμα. Ξέρουμε ότι η υπερκορτιζολεμία προδιαθέτει σε λοιμώξεις. Είναι πολύ βαρύτερη η έκβαση των ασθενών με ενδογενή υπερκορτιζολεμία, με Cushing syndrome, όταν νοσούν από σύνδρομο COVID. Και βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να θεραπεύονται όπως έχουμε αποφασίσει σύμφωνα με τον αλγόριθμο, αφού όμως γίνεται πριν μπλοκάρισμα της αυξημένης έκρησης κορτιζόλης για να μπορέσουμε να καλυτερεύσουμε την έκβασή τους όταν νοσούν από COVID. Και τέλος, επειδή στο θέμα μου είναι η κορτιζονοθεραπεία, γι' αυτό αναφέρθηκα ιδιαίτερα σε αυτό, υπάρχει μεγάλη κατηγορία ασθενών που παίρνουν κορτιζόνη για αυτοάνωσα ή άλλα νοσήματα. Αυτοί οι ασθενείς, το ερώτημα είναι, όταν νοσούν με COVID, έχουν μια διαφορετική έκβαση? Η απάντηση είναι ότι οι ασθενείς που παίρνουν χρονίως κορτικοειδή έχουν πολύ άσχημη έκβαση της νόσου COVID, έχουν αυξημένο κίνδυνο μηχανικού αερισμού, νοσηλείας, εντατική μονάδα και θανάτου. Με αποτέλεσμα, αυτοί οι άρρωστοι θα πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να αντιμετωπίζονται και φαίνεται ότι όταν η χρόνια λήψη κορτικοειδών γίνεται μέρα παραμέρα και όχι κάθε μέρα, αυτό είναι καλύτερο για την έκβαση στη λίμωξη COVID. Άρα λοιπόν, συμπεραίνοντας, τα επινεφρίδια όπως και άλλοι ενδοκρινείς αδένες είναι σημαντικά, είτε με τη μορφή της προσφοράς στην αντιμετώπιση του στρες μέσω της ορμονικής έκρησης, είτε με την μορφή του θύματος στη λίμωξη με COVID. Οπότε η ενδογενής ή η εξωγενής υπερκορτιζολεμία, καθώς και η επινεφριδιακή ανεπάρκεια, ίσως τελικά θα πρέπει να χαρακτηριστούν επίσημα μια ευπαθή σωμάτα. Σας ευχαριστώ πολύ.